Καλησπέρα σας. Σάββατο 15 Οκτωβρίου και Κυριακή 16 Οκτωβρίου. Είμαστε στο The Meat Market στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια καθιερωμένη, μπορώ να πω, διοργάνωση κατά την οποία εδώ και 9 χρόνια στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ, αυτής της διοργάνωσης, προβάλλουν ατομικές προσπάθειες, μικρές επιχειρήσεις, τι ο άνθρωπος παράγει. Θα μας τα πει καλύτερα λοιπόν η Μαρίνα Σακελαρίου, η οποία είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Καλώς ήρθες στην Ενάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαρίνα Σακελαρίου είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της διοργάνωσης The Meat Market και θέλουμε λοιπόν να μας πεις λίγα λόγια σχετικά με το πνεύμα της διοργάνωσης. Λοιπόν, το Meat Market ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια, το 2007, σε έναν πολύ μικρότερο χώρο από αυτό που βρισκόμαστε αυτές τις μέρες, με πολύ λιγότερους εκθέτες. Με τα χρόνια αυτό άρχισε να εξελίσσεται και το ενδιαφέρον του κόσμου μεγάλωνε. Τι είναι το Meat Market? Το Meat Market είναι ένα φεστιβάλ, είναι μια έκθεση Ελλήνων δημιουργών με στόχο την στήριξη της τοπικής οικονομίας και των τοπικών μικροεπιχειρήσεων. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα από ρούχα, υποδήματα, είδη για παιδιά, είδη για το σπίτι, αρώματα, καλλιντικά, vintage, βινίλια. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και αυτό συμβαίνει γιατί όποιος επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος στο Meat Market. Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να μας στείλει ένα email μπαίνοντας στο site μας, που μπορεί να το βρει εκεί, με κάποιες φωτογραφίες από τη δουλειά του και λίγα λόγια. Εμείς έπειτα του στέλνουμε ένα απαντητικό email με μια θετική αρνητική απάντηση, κάνουμε μετά ένα ραντεβού από κοντά για να δούμε τα προϊόντα του και στη συνέχεια ξεκινάμε μια συνεργασία και το γεμίζουμε. Άρα υπάρχουν κάποια κριτήρια αξιολόγησης για το ποιοι και πώς μπορούν να συμμετέχουν να προβάλλουν εδώ τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που οι ίδιοι παράγουν. Ποια είναι αυτά? Είναι ένα καθαρά αισθητικό κομμάτι που ψηφίζεται με την, ίσως και υποκειμενικά, αλλά και η αισθητική έχει μεγάλη σημασία. Ακριβώς, στη ζωή μας. Από την ομάδα του Meat Market, από την παραγωγή, κάνουμε ψηφοφορία. Διαλέγουμε όλοι, αποφασίζουμε με ένα ναι ή με ένα όχι, εάν αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να αντιπροσωπεύσει την έκθεση ή όχι. Κοιτάμε πάντοτε να υπάρχει ποιότητα και να μην προσφέρεται στον κόσμο οτιδήποτε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι προάγουμε είναι και στο πνεύμα του υγιούς ανταγωνισμού, σωστά? Σαφέστατα, σαφώς, όπως το λέτε. Και από εκεί και πέρα μπορούμε μέσα από από αυτόν τον θεσμό, αφού είναι καθιερωμένος πια, να προάγουμε καινοτόμες ιδέες ή ακόμα και υπηρεσίες, αν όχι προϊόντα. Ακριβώς. Αυτό είναι που στηρίζει το Meat Market, την καινοτομία και την πρωτοπορία. Για το λόγο αυτό δεν έχουμε μόνο προϊόντα, αλλά έχουμε και παράλληλες δράσεις. Δράσεις όπως είναι σεμινάρια, νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν κάτι δικό τους, μια δική τους ιδέα, είτε αυτό έχει να κάνει για παράδειγμα με το σώμα, είτε έχει να κάνει με μια νέα επιχείρηση. Όπως έχουμε και εδώ αυτές τις μέρες, ακριβώς. Φυσικά και όχι, δεν είναι μόνο προϊόντα. Πολύ ωραία. Η κυρία Μαρίνα Σακελαρίου μας είπε για το The Meat Market ότι είναι ένας χώρος λοιπόν, μια διοργάνωση, ένας θεσμός, ο οποίος εδώ και 9 χρόνια έργο του είναι να αναδεικνύει, να συλλέγει αρχικά όλους όσους κάτι καινούριο φτιάχνουν, κάτι παράγουν, κάτι έχουν να μας προσφέρουν, με κριτήριο την αισθητική και την πρωτοπορία. Έτσι λοιπόν η δουλειά του The Meat Market, το οποίο έχει και καθιερωθεί ως θεσμός, είναι να κάνει αυτό ακριβώς, να τους μαζεύει όλους αυτούς και να τους βάζει σε ένα χώρο, ώστε να μπορούν να γίνονται προσβάσιμοι από εμάς, από το ευρύ κοινό. Και θα ήθελα λίγο να μας πεις, πέρα από το σημερινή διοργάνωση που επισκεφθήκαμε και θα δείξουμε, ποια είναι και κάποια άμεσα σχέδια, γιατί μας είπες ότι γίνονται και άλλες διοργανώσεις. Βεβαίως, λοιπόν. Και τη συχνότητα. Ωραία, λοιπόν, για τον Νοέμβρη, να ξεκινήσουμε από εκεί, θα είμαστε για το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Νοεμβρίου στο Ρομάντζο, στην Αθήνα. Τώρα, έχουμε Meat Market μια φορά το μήνα, ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να διαρκεί και παραπάνω από 2 ημέρες και στα πλαίσια για κάποιον άλλον φεστιβάλ, συνεργασίες δηλαδή. Και ο μόνος μήνας που δεν θα μας βρείτε είναι ο Αύγουστος. Μόνο τότε. Άρα όλο το χρόνο δραστηριοποιήστε με συνεχείς εκδηλώσεις για να ενισχύετε τους ανθρώπους αυτούς που φτιάχνουν πράγματα, έτσι. Και μπορείτε να μας βρείτε στο site μας, το themeatmarket.gr, όπου εκεί έχουμε όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις, συγγνώμη, μία-μία.
Πολύ ωραία. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί. Θα μας πείτε λίγο και το link, το σύνδεσμο να συνδεθεί ο κόσμος. Βεβαίως, είναι themeatmarket.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Πραγματικά είδαμε πολύ κόσμο και ένα πολύ ευχάριστο κλίμα. Οπότε θα δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας για αυτή τη διοργάνωση και για όλες όσες έπονται, αφού έχετε μία ροή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ενδιαφέρον του κόσμου συνεχώς βλέπουμε και εμείς ότι αυξάνεται. Γι' αυτό το λόγο και εμείς θέλουμε να το εξελίξουμε και να φέρνουμε και νέα πράγματα κάθε φορά. Εντάξει, και όταν βλέπουμε ότι κάτι που κάνουμε έχει απήχηση, ενθαρρυνόμαστε για να το φυσικά, κάνουμε ακόμα καλύτερα. Φυσικά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επειδή είμαστε αυτό που τρώμε, φροντίζουμε να τρώμε σωστά και να προσέχουμε τι τρώμε. Είμαστε εδώ με τον κύριο Αθανασόπουλο Χρήστο, ο οποίος μας έχει φέρει από δίκο κοσιτάρι προϊόντα, όπως παξιμάδι, κουλουράκια και λαρτοποιήματα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα. Θέλουμε να μας πείτε αν εσείς το παράγετε από το χωράφι μέχρι και το σακουλάκι που θα πάρω εγώ από σας σήμερα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γενικότερα είναι αυτή τη φιλοσοφία η επιχείρηση. Το προϊόν φτάνει απευθείας από το αγρόκτημα στο πιάτο σας. Κάνουμε την καλλιέργεια μόνοι μας, δηλαδή από όταν μπαίνει το τρακτέρ μέσα στο χωράφι μέχρι να φτάσει στους φούρνους της γειτονιάς σας στην Αθήνα. Δεν εμπλέκεται κάποιος άλλος μεσάζοντας και γενικότερα είμαστε της πεποίθησης να είναι βιολογικά τα άλευρά μας. Οι πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες φυσικά. Να φτιάχνονται με πολύ μεράκι, με πολύ απλά υλικά, όπως το παξιμάδι φτιάχνεται μόνο με προζύμι, ελαιόλαδο και αλάτι. Και να φτάνει το καλύτερο αποτέλεσμα στον καταναλωτή. Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια δραστηριοποιήσετε στον τομέα αυτό? Αυτή τη χρονιά θα σπείρουμε για τρίτη φορά. Είναι τα χωράφια τα οποία μας τα παραδώσαν οι παππούδες και αποφασίσαμε κι εμείς να αποκεντρωθούμε. Και μόνο το ότι το αποφασίσατε νέοι άνθρωποι και το κάνατε και πράξη, ναι, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Φυσικά. Και στραφήκατε προς αυτό το τομέα της πρωτογενής παραγωγής. Φυσικά, και θα προέτρεπα πολύ κόσμο ο οποίος έχει ακαλλιέργειες εκτάσεις στα διάφορα χωριά του να ψάξει τις καλλιέργειες, να ψάξει τι μπορεί να κάνει, ακόμα και με ένα στρέμμα δηλαδή μπορείς να βάλεις κάποια κυπευτικά. Χρειάστηκε, Χρήστο, χρηματοδότηση εκτός από τη γη που είχες και ήταν από τους παππούδες, ας πούμε? Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε κάποια χρηματοδότηση, η οποία ήταν, ας πούμε, ένα ποσό το οποίο ήταν ανεκτό για να κάνεις τα πρώτα μηχανήματα, τα οποία θα σου χρειαζόντουσαν για την άλεση, για την αποφλίωση που χρειάζεται το δίκο κοσιτάρι, μέχρι εκεί. Μάλιστα. Αλλά είναι ένα budget το οποίο, ας πούμε, το έχει ο καθένας, μπορεί να το βρει ο καθένας και μπορείς να κάνεις και το ξεκίνημά σου χωρίς μηχανήματα, με κάποια κυπευτικά, ντομάτες, πιπεριές, τέτοια από πράγματα. Από κάπου να αρχίσουμε, λοιπόν. Από κάπου να αρχίσουμε, ακριβώς. Ωραία, θέλω να μου πεις και τι feedback έχεις πάρει, τι ανταπόκριση έχεις λάβει, λοιπόν, από την ελληνική αγορά. Μέχρι σήμερα, αφού είναι κάτι καινούριο που το λανσάρεις εσύ μόνος σου, οικογενειακή επιχείρηση. Οικογενειακή επιχείρηση, ακριβώς. Επειδή το ξέρεις όλο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά είτε θα μας υποστηρίζει πάρα πολύ, είτε δεν θα μας εμπιστεύεται. Γενικότερα, έχω συναντήσει πολύ μεγάλη απόκριση από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι στα προάστια της Αθήνας και κυρίως προς τα νότια προάστια. Μας καλωσορίζουν, μας δέχονται, το προωθούν και στους πελάτες τους ίδιους προϊόν το οποίο έρχεται κατευθείαν από το χωράφι, δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης, βγαίνει πιο φθηνά για τον καταναλωτή γιατί δεν υπάρχουν οι μεσάζοντες και η γεύση που φτάνει στο πιάτο του καταναλωτή είναι, πιστεύω, άψογη και μας υποστηρίζουν συνεχώς. Ενθαρρυντικά τα βλέπω εγώ τα πρώτα αποτελέσματα. Σε ενθαρρύνουν για να συνεχίσεις, σωστά? Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ θετικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε. Είδαμε ότι αρέσει και το παξιμάδι, γι' αυτό το βγάζουμε σε μεγαλύτερη παραγωγή.
Είναι πολύ καλά γιατί οι πρώτες ύλες είναι από εμάς, είναι βιολογικής καλλιέργειας και δεν έχουν πρόσθετα μέσα. Θα ευχηθώ λοιπόν καλή συνέχεια, όλες μας τις ευχές, και σίγουρα θα πω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση η στάση που διατηρήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.